Πάντως ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Δηλαδή από αυτά που λες, το κάθομαι και το βλέπω. Mm-hmm. Να εδώ ο Λοβέρα που κάνει σόλο και σουτάρει ο Κουέστα διώχνει. Είναι η πρώτη φάση στην οποία ο Ολυμπιακός απειλεί στο 18. Εδώ αλλάζει την μπάλα ο Μαντσίνη με τον Γκάμα. Βγαίνει ο Μαντσίνη μπροστά με τον Φετφατζίδη. Κάνει ένα άψυχο σουτ στα χέρια του τερματοφύλακα. Κανένα κίνδυνο. Ωραία ενέργεια ο Φετφατζίδης με τον Μαντσίνη. Την κρύψαν την μπάλα, το κάναν και άλλες φορές. Για προσέξτε εδώ πέρα, Καμαρά. Προσποίηση, μα κατατεθέντου το ρωσί την μπάλα στο δοκάρι. Μια κίνηση που τη συνηθίζει ο αρχηγός του Ολυμπιακού που ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Ωραία κίνηση, χάθηκε τον γκολ. Εδώ πάλι έρχεται ο Φετφατζίδης σε θέση βολής. Σουτάρι περνάει από το αριστερό δοκάρι του Αλέν χωρίς να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα. Και εδώ έχουμε ένα αλλαγή της μπάλας με τον Μαντσίνη. Φετφατζίδης με διαφορά ο καλύτερος παίκτης. Σεμέδο, Καμαρά. Δείτε την κίνηση του Μασούρα στο κενό χώρο. Παίρνει την μπάλα. Πλασάρι 1-0 ο Ολυμπιακός. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Κίνηση center for από τον Μασούρα που συνηθίζει να έρχεται στον άξονα και να πετυχαίνει τέτοιου είδους γκολ. Εξαιρετική assist από τον Καμαρά. Προσέξτε με το εξωτερικό. Φεύγει ανάμεσα από τους δύο στόπερ ο Μασούρας και πλασάρει αμέσως. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ ο Μαντσίνη περνάει την μπάλα, σουτάρει και την μπάλα πάει στο δοκάρι του Αλέν. Ο Φετφατζίδης είναι με το δεξί που χάνει αυτή την ευκαιρία. Εδώ είναι ο Λοβέρα. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά και δεν μπαίνει γκολ. Κουέστα και δοκάρι, κεφαλιά δεν είναι του Χασάν που βλέπουμε εδώ. Είναι του Μασούρα που ήρθε σαν τρέιλερ και την έκανε με κεφαλιά ψαράκι. Εδώ γίνεται λάθος από τον Δελιζήση, παίρνει την μπάλα ο Χασάν και πλασάρει πολύ ωραία, κάνει το 2-0. Ο Δελιζήση πήγε να διώξει την μπάλα, ο Χασάν κάνει ωραία κίνηση. Μπράβο, στην και πλάτη. Δεν ξέρει και λίγο μπάλα, θέλω να πω. Δηλαδή, το δείτε πάλι εδώ πόσο ο Δελιζήση από λάθος της άμυνας και από πίεση του Καφού που κάνει καλό παιχνίδι. Εδώ είναι πάλι ο Τωροσίδης, κοιτάξτε την παλιά αυτή. Δεν έχει πάει ακόμα Μασούρας εκεί που τον βλέπουμε τώρα, τα κάνει την παλιά ο Τωροσίδης. Μια εντυπωσιακή πάσα του Τωροσίδη και ένα εξαιρετικό γκολ εδώ από τον Γιώργο τον Μασούρα. Είναι το 11ο γκολ που πετυχαίνει φέτος, ένατο στο πρωτάθλημα. Εδώ γίνεται κόντρα στο σουτ του Φετφατζίδη πάνω στο Σισε. Την μπάλα πάει στα δίχτυα, δεν το πανηγυρίζει ο Φετφατζίδης. Δείτε πάλι από πάσα του Γκάμα, ο Σισε κοντράρει, αλλάζει πορεία η μπάλα και πάει στα δίχτυα. Βαθιά παλιά του Μπουχαλάκη, βγαίνει πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Χασάν, κάνει ωραία τρίπλα πάνω στον Δελιζήση, τον βρίσκει αυτός με το πόδι και έχουμε πέναλτι. Δεν υπάρχει Βαλμπουενά και Φορτούνης για να το εκτελέσουν. Βλέπετε εδώ πέρα την ανατροπή και αυτός που θα πάει στην μπάλα είναι ο Χασάν. Ναι. Να εκτελέσει και αυτός. Πολύ ωραία εκτέλεση την μπάλα στη γωνία. Το σουτ δεν είναι δυνατό, αλλά πάει εκεί που κανένα τερματοφύλακα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πολύ ωραίο γκολ και από τον Χασάν, εδώ που είναι το 5ο του στο πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραία εκτέλεση δηλαδή. Βλέπετε ο Κουέστα πάει προς την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και πάλι ο Μπουχαλάκης εδώ στο Χασάν που κόβει ωραία για τον Καφού. Ο Καφού δεν είναι Μασούρα, πλασάρει άστοχα. Χάνεται μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ωραία κίνηση για τον Καφού που είχε περάσει σαν κεντρικό χαφ. Εδώ ένα κόρνερ, ο νεαρός ο Μαγκαλιάνης νικάει τον Μπουχαλάκη και τον 18χρονο τερματοφύλακα του Ζολάκη, ο οποίος είχε μπει στη θέση του Αλέν. Εδώ ο Μαγκαλιάνης κάνει ωραία κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μια ακόμα νίκη για τον Ολυμπιακό, η ένατη στη σειρά που πετυχαίνει απέναντι στον Άρη. Και εδώ ο Τωροσίδης μαζί με τον Καμαρά, η καλύτερη παίκτη του Ολυμπιακού, και ο Φετφατζίδης, καλύτερος παίκτης του Άρη, με διαφορά.